Είναι μαζί μας η Δανάη Ορφανάκη. Γεια σας. Δανάη, καλώς ήρθες. Χάρηκα πολύ που είμαι εδώ, να ξέρετε. Δεν έφερε τον καφέ σου, Δανάη. Τον έφερε έξω. Κακός. Τέλος πάντων. Εμείς θα μπορούσαμε βέβαια να σου κάνουμε και παρατήρηση τώρα που δεν μας έφερε καφέ από Αιθιοπία που λατρεύω τον Αιθιόπια. Δεν πήρα καν καφέ, να ξέρεις. Γιατί? Πρέπει να είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν πήρα τίποτα από το ταξίδι αυτό. Αλλά εντάξει. Γιατί δεν μαζεύω. Ξέρεις τι, παλιά μάζευα από ταξίδια το ένα το άλλο. Τώρα είμαι στο σημείο το ανάποδο που θα πάρω ή κάτι που θα μου αρέσει πάρα πολύ ή τίποτα. Ούτε γιατί? Μαγνητάκια τέτοια. Έπρεπε να δεις βίντεο που πήγε. Πήγε μέσα στο εργοστάσιο του καφέ, πήγε στην πηγή του καφέ και δεν. Δεν πίνω καφέ. Δηλαδή θα πιω καφέ σε πολύ δύσκολη μέρα που θα είμαι κουρασμένη. Αλλιώς δεν. Τσάι. Φαίνεται, παιδί μου. Φαίνεται, είναι και ήρεμη. Ένα zoom θέλουμε, κύριε Μανώλη, εδώ. Στο κορίτσι αυτό, το φιδίσιο, το κορμί. Το κορμί. Κοίτα το μαύρισμα. Δεν φαίνεται. Μας είπα ότι λίγο είναι. Μοιάζει με μια κοπέλα που λέγεται Αλέξης Ρεν. Ίδιες είστε. Αυτό είναι τρελό σχόλιο. Θα την τσεκάρω μετά. Α, στο παιδί μου είναι ίδιες και στο σώμα μοιάζουν. Και έχει γυρίσει και αυτόν τον κόσμο. Πού έχει πάει, πού και πού έχει πάει. Ξεκίνα. Λοιπόν, συνολικά έχω πάει σε 36 χώρες. Να ξεκινήσουμε το ξέρω, θα νευριάσω σήμερα με αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων, κάτι να αγαπώ. Κοίτα, από Ευρώπη ξεκίνησα, οπότε έχω πάει σε αρκετά στην Ευρώπη. Μετά, επειδή δούλευα στην Αμερική, ήταν πανεύκολο να φεύγεις για διήμερα, τριήμερα, έπαιρνες πολύ εύκολα άδειες. Πάρα πολύ, απλά τις ζητούσες. Και αν τότε δεν έλειπε κάποιος άλλος, απλά πήγαινες. Οπότε το εκμεταλλευόμουν πάρα πολύ. Ήσουν στο Μαϊάμι. Ναι. Καιρό. Άσχημο. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι. Και γιατί δεν έκατσες παραπάνω? Κοίτα, η βίζα μου ήταν για πρακτική. Έκανα ένα χρόνο την πρακτική μου εκεί. Και επίσης δεν ήθελα και να μείνω στο Μαϊάμι μετά. Ήθελα, αν μπορούσα να το κυνηγήσω λίγο παραπάνω, θα έμενα. Αλλά δεν είναι το μέρος που θα μείνεις, γιατί είναι πολύ τουριστικό. Αλλά με την έννοια του ότι ανακυκλώνεται τόσο πολύ ο κόσμος, που δεν μπορείς να πεις ότι θα έχεις μια σταθερή ζωή εκεί. Λίγο πιο έξω από το Μαϊάμι, ίσως ναι. Αλλά δεν με τραβούσε. Είναι πολύ ωραίο. Έκανες όμως αυτό που έπρεπε. Αλλά έκανα τον κύκλο μου και απλά έφυγα τόσο γεμάτη που δεν ήθελα. Δεν μου έλειπε κάτι. Ούτε μου έλειπε και το Μαϊάμι μετά. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Άλλες χώρες. Λοιπόν. Κοιτάω ωστόσο κάτι που δεν έχουμε βγάλει ακόμα στον αέρα, γι' αυτό γύρισε το βλέμμα μου με αυτά που βλέπω. Να το. Λοιπόν, να τα τώρα. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πήγαινε μας λίγο, μπαλίν. Αυτό δεν λοιπόν, αυτό είναι Μεξικό του Λου. Μεξικό. Το πιο πρόσφατο. Το πιο πρόσφατο που πήγαμε για bachelor. Bachelorette βασικά, πήγαμε 10 γυναίκες. Θυμάσαι τον Περδικό Γιάννη που ήρθε εδώ. Ναι. Η γυναίκα. Η γυναίκα του. Χάρη που χαιρετούσε στον αέρα. Με το καλό! Μπράβο, παιδιά. Ας μείνουμε εδώ λίγο. Τέλεια. Μας μάζεψε γιατί και η Χάρης είναι στην παρέα που ταξιδεύουμε. Και η αδερφή μου και κάποια από τα κορίτσια που ήμασταν εκεί. Και λέμε, δεν γίνεται να κάνουμε κάπου αλλού την bachelor. Κάπου φυσιολογικά. Το κάνουμε κάπου. Ήμασταν ανάμεσα Μπαλί και Μεξικό. Αλλά πάλι θα πάμε σε ένα γάμο τώρα. Οπότε είπαμε. Έτσι πει. Όχι το δικό μας Μπαλί, έτσι. Μπερδευόμαστε. Το άλλο Μπαλί. Όχι, ναι, έχουμε ένα φίλο μας που παντρεύεται στο Μπαλί, anyway. Και διάλεξαμε την Τουλούμ σε προορισμό γιατί είναι hot. Πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί όποιος ακούει Μεξικό. Κανείς δεν ξέρει την Τουλούμ. Ναι. Και όταν ήμασταν εκεί και μου στέλνουν μηνύματα, τι είναι αυτό, πού είναι αυτό. Τι... Και εγώ το έψαξα. Κανείς δεν το ήξερε. Γιατί δεν είναι. Τώρα το προωθούν πάρα πολύ να γίνει hot προορισμό. Πάει κυρίως όλη Νέα Υόρκη, δηλαδή σε weekends έτσι, είναι εναλλακτική του στο Μαϊάμι και τώρα έχει γίνει και η Τουλούμ. Η Τουλούμ δεν έχει επικινδυνότητα και... Η Τουλούμ είναι ένα πολύ μικρό τύπου χωριό, δηλαδή το χωριό της είναι μικρούλι και μετά έχει μια παραλία που είναι μόνο ξενοδοχεία. Άσπρη άμμος, φοίνικες και τίποτα Παναγία άλλο. Μου. Έχει τα ερείπια των Μάγιας που είναι και ατραξιόν για να πας προς τα εκεί. Εμείς είχαμε ξαναπάει πριν 4 χρόνια, όλος τυχαίως. Είχατε μείνει και... Είχαμε πάει, ναι, είχαμε πάει για ταξίδι πάλι. Και φαντάζομαι μέσα στις 4 χρόνια έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν μου ήταν τίποτα οικείο. Άρα δηλαδή, αναπτύσσεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ, την προωθούν πάρα πολύ. Και μέσω bloggers είδα ότι έχει πάρα νούμερο πολύ. Ένα. Φαντάζομαι ότι όταν έβασα την πρώτη φωτογραφία μου στείλανε πάρα πολλά tour agencies από εκεί, οτιδήποτε. Ότι έλα να σου κάνουμε tour τσάμπα, οτιδήποτε. Μπορούν να προωθήσουν μέσω οποιοδήποτε ανθρώπου στον κόσμο, το κάνουν. Δίνουν πάρα πολύ στην πρόθεση. Το προωθούν πάρα πολύ. Να δεις, τα ξενοδοχεία τους είναι όλα για φωτογραφίες. Δηλαδή, δεν είναι ένα ξενοδοχείο απλό. Θα είναι ξενοδοχείο που θα έχει μια αιώρα, ένα τέτοιο. Παντού έβαζε μια φωτογραφία και ήταν τέλειο. Είναι σαν να το έχουν κάνει για το Instagram. Είναι τόσο.
Είναι να πούμε τώρα εδώ να βάλουμε μια ανατελή και να πούμε ότι η Δανάη έχει καταφέρει να είναι. Ναι, από Αιθιοπία. Έχει καταφέρει να είναι ένα κορίτσι νέο το οποίο επειδή αγαπούσε τα ταξίδια και ξεκίνησε έτσι να πηγαίνει σε προορισμούς που αγαπούσε, τώρα έχει καταφέρει σιγά σιγά να είναι αυτή το hot spot μέσα εισαγωγικά για άλλα πρακτορία και για άλλους που επιθυμούν έτσι να προωθήσουν το ξενοδοχείο τους, το εστιατόριο τους ίσως έτσι, η ρούχα, πολλά πράγματα ως blogger. Είναι λοιπόν η κριτικιά blogger The Islander. Να την ψάξετε. The Islander. The Islander, γι' αυτό το γράφουμε και το λέμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όμως να μας πας και σε ταξίδια που σε συγκίνησαν και που σε άγγιξαν. Και το λέω γιατί είχαμε μια συζήτηση για την Αιθιοπία. Ναι. Και δεν ξέρω, τελικά αυτός ο προορισμός, ένας προορισμός που σε πονάει, ένας προορισμός που σε ψυχαγωγεί παράλληλα, παίρνεις πράγματα. Το είπες πολύ χαρούμενο όλα αυτά που μου έχεις πει. Κοίτα, τότε. Η Αιθιοπία ήταν ένα ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο που δεν το περίμενα. Okay, ξέρεις ότι θα πας Αφρική, θα πας Αιθιοπία, σε μια τριτοκοσμική χώρα. Το ξέρεις. Έχεις εικόνες, ναι. Αλλά όταν φτάνεις και βλέπεις και είσαι εκεί και ζεις και μένεις, λες, δεν γίνεται εγώ και αυτά τα παιδάκια να είμαστε μαζί στο 2019. Ήτανε απίστευτο. Μένανε σε καλύβες, μένανε ούτε και σε καλύβες. Πήγαμε σε κάποιες φυλές που ήταν εντελώς τίποτα, κάτι ξυλαράκι είχαν έτσι. Παπούτσια νερό, δηλαδή το βασικό τους το νερό που εμείς το έχουμε τόσο το πεταματούν να το πω και έτσι, δεν το έχουνε. Πάνε, περπατάνε δύο μέρες για να πάνε σε ένα ποτάμι. Να πάρουν νερό. Βρώμικο προφανώς. Που είναι μέσα στη λάσπη, το κουβαλάνε με κουβάδες ή πάνω στο κεφάλι και προχωράνε δύο μέρες να το πάνε εκεί που μένουν και πάλι δεν κάνει. Δηλαδή ούτε αρκετό είναι, ούτε καθαρό είναι. Είπες όμως τη λέξη χαρούμενη. Μακρογιώτα. Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενη. Αυτό μας λέγανε ότι είναι χαρούμενη. Και το βλέπουν ότι είναι χαρούμενη γιατί δεν ξέρουν. Δεν μπορούν να συγκρίνουν, δεν βλέπουν κάτι άλλο. Δεν έχουν επαφή με τηλεόραση, ίντερνετ, τίποτα. Έχουν κομμάτια που χαρτί και ζωγραφίζουν. Ζουν στη φυλή τους, μεγαλώνουν έτσι, δεν ξέρουν τι είναι εκεί έξω. Δεν ξέρουν καν ότι είναι στην Αιθιοπία. Δεν ξέρουν τι είναι Αιθιοπία. Είναι απλά μένουν στην περιοχή τους, που εκεί που έχουν μεγαλώσει, μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Είναι χαρούμενοι με λίγα πράγματα και δεν είναι άπλιστοι. Δεν έχω μάθει. Βλέπουμε ότι ίσως είναι και πιο χαρούμενοι από άλλες χώρες που έχεις επισκεφτεί. Πιστεύω ναι, γιατί μεγαλώνουν όλοι μαζί, είναι παντού παιδάκια. Το μέσο όρος ζωής είναι πολύ χαμηλό, οπότε παντού έβλεπες παιδάκια. Και είναι όλοι μαζί και παίζουν όλη μέρα. Σχολείο πάνε κάποιοι, τα σχολεία τους είναι. Εκεί δεν φοβόσασταν, είχατε ειδικό σύνοδο. Κοίτα, το πρώτο κομμάτι της εκδρομής. Που ήταν, πήγαμε στην κεντρική την πόλη, την πρωτεύουσα βασικά. Και μετά πήγαμε σε κάτι εκκλησίες που ήταν έτσι της UNESCO, λίγο πιο τουριστικά, ήταν πολύ okay. Μετά κατεβήκαμε κάτω στις φυλές, ήμασταν με ξεναγό συνέχεια και βαν. Ήταν πολύ αυστηρός μαζί μας, τύπου μην δίνετε πράγματα στα παιδάκια, μην τα κακομαθαίνετε. Μην τους δίνετε ούτε νερό, γιατί ούτε αυτό? Τίποτα. Για να μην τα γιατί δεν θέλουν, το οποίο δεν το κατάλαβα ούτε εγώ, δεν θέλουν να τα κάνουν να ζητιανεύουν πράγματα, αλλά το θεωρώ. Λίγο παράξενο, γιατί okay, εγώ με το δώσω κάτι, δεν μετά θα πάει και σε ένα άλλο τουρίστα ίσως να το ζητήσει. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να μην το δώσεις. Σωστά. Δεν έχει και τίποτα. Θυμάμαι και τα βίντεο που είχες ανεβάσει. Πόσο πολύ μας χτυπούσαν θέλα... το παράθυρο και μας λέγανε, ξέρω εγώ, στυλό. Ή μας λέγανε χαρτί. Δεν ζητούσαν λεφτά, δεν ζητούσαν κάτι τρελό. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Ήταν πολύ αυστηρή. Strict, ναι, ναι, δεν σε αφήνανε ούτε να δίνεις, ούτε να πολύ μιλάς, ούτε να πολύ ακουμπάς. Το να μην ακουμπάσει ήταν κυρίως για να μην τους κολλήσουμε κι εμείς κάποια ασθένεια που ίσως δεν είχαν τα σώματα αυτοί να την παλέψουν. Οπότε μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Εσείς εμβολιαστήκατε έτσι πριν. Ναι, τέσσερα εμβόλια κάναμε. Αν θέλετε να βοηθήσετε όμως παρόλα αυτά, μπορούσατε να βοηθήσετε μέσω κάποιου οργανισμού. Μπορούσες να έφερνες ρούχα μαζί σου αν ήθελες. Ή αν ήθελες πιο μετά μέσω κάποιου οργανισμού που να πας και να βοηθήσεις. Χειρονακτικά δηλαδή, να χτίσεις κάτι, να βοηθήσεις. Τι σχέδια έχεις τώρα? Μας είπες τον παλί ξανά. Κοίτα, έχουμε το γάμο. Μετά είμαι λίγο στο φλού ακόμα. Γιατί εντάξει, καλοκαίρι τώρα δουλεύω εδώ, οπότε δεν είμαι εύκολη. Αλλά το χειμώνα όλο κάτι θα οργανώσω. Είμαι σίγουρη. Τι διαδικασία ακολουθείς για να κλείσεις ένα ταξίδι? Εξαρτάται. Εξαρτάται αν πάω με παρέα. Συνήθως είμαστε περίπου 10-12 άτομα μια παρέα που έχουμε πάντα 2 με 3 οργανωτές. Γιατί τώρα. Να κάθεται ο καθένας να λέει τι θέλει και τι τέτοιο, δεν γίνεται. Χαμό. Οπότε το διοργανώνουν 2-3 παιδιά και μας κανονίζουν ένα πρόγραμμα και απλά το ακολουθούμε. Και πάντα συνήθως όταν πάμε σε τέτοια περίεργα μέρη, πάντα έχουμε ένα guide, ένα τουριστικό πρακτορείο.
Αν πάω κάπου που θα είμαι μόνη μου ή με το αγόρι μου ή ας πούμε, με την οικογένειά μου, το οργανώνω εγώ. Αλλά το οργανώνω πολύ χαλαρά. Δεν βάζω. Είσαι αυθόρμητη δηλαδή. Ναι. Μου αρέσει. Βάζω τα to-do. Βάζω αυτά που θέλω να κάνω, ας πούμε, σε μια λίστα. Θέλω να δω αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά μετά το όλο υπόλοιπο. Ευτυχώς τώρα έχεις και πολύ πρόσβαση στο ίντερνετ, όπου και να είσαι. Ναι. Οπότε, ό,τι θες εκείνη τη στιγμή, μπαίνεις σε κάποιο app που θα σε βοηθήσει να βρεις φαγητό ή οτιδήποτε. Πας εκεί, τρως. Ας πούμε το Instagram, που το βλέπουμε συχνά στις μέρες μας, ότι μας επηρεάζει όλους σε όλους τους τομείς. Ναι. Σε ταξίδια σε επηρεάζει. Δηλαδή, βλέπεις μια εικόνα και λες, θα πάω. Πάρα πολύ. Καταρχήν, έχω αποθηκευμένα στο Instagram που σου έχει την επιλογή να τα αποθηκεύσεις. Ανά χώρα, πόλη, ό,τι μου αρέσει και το βλέπω. Από άλλα. Εδώ μια φωτογραφία, ας πούμε, στο National Geographic. Mm. Αποθήκευση κατευθείαν, το αποθηκεύω για να ξέρω όταν θα πάω εκεί, όταν πάω και αν πάω. Στο blog τώρα προλαβαίνεις να τα γράψεις όλα αυτά. Όχι. Αυτό δεν προλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Έχω καιρό να το τσεκάρω, βέβαια. Ρίση, καταρχήν είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να γράψω. Έχω πολλά ταξίδια που δεν τα έχω γράψει γιατί το ξεκίνησα πέρυσι. Mm. Και θέλει τόση δουλειά που. Ζορίζομαι λίγο, είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να το στηρίξεις μόνο από το Instagram όλο αυτό. Γιατί θυμάμαι όταν δημιούργησες το blog, που λέγαμε ότι ναι, τώρα θα πρέπει να μαζέψεις, να γράψεις, να τα στήσεις ναι. ανάλογα. Δεν μπορείς όμως όλο αυτό να το δουλεύεις μόνο από το Instagram. Δηλαδή, θέλω να το δουλεύω μόνο από το Instagram. Ναι. Το προτιμώ εγώ χίλιες φορές. Αλλά όταν μέσω αυτού μου στέλνουν και πολλοί και μου λένε: ξέρεις τι, θα πάω Tel Aviv, μπορείς να μου πεις τι να κάνω. Mm-hmm. Κάποια τα έχω αποθηκευμένα σε memo και τους το έστειλα έτοιμο, αλλά κάποια άλλα που δεν τα έχω γράψει ποτέ. Οπότε έλεγα, αντί να κάθομαι κάθε φορά να γράφω, γιατί θα απαντούσα, μετά δεν το αποθήκευα και το έχανα. Και μετά πρέπει να ξαναγράφω στον επόμενο που μου έστελνε. Ναι. Και λέω, ωραία, επειδή κουράζομαι και επειδή δεν γίνεται κάθε φορά να στέλνω στον καθένα τι να κάνει, και επειδή θέλω και να τους βοηθήσω, εννοείται, και για να τα θυμάμαι κι εγώ, τα γράφω εκεί. Τώρα τα γράφω πιο εύκολα, γιατί επειδή ξέρω ότι θα το γράψω στο blog, πριν κάνω μια πρίτη μέσα και πριν πάω. Και μετά προσθέτω ό,τι έκανα έξτρα μετά που θα γυρίσω. Οπότε μου είναι λίγο πιο απλό να το κάνω τώρα. Αλλά αυτό που πρέπει να ανεβάσω που ήταν πριν καν μπει στο μυαλό μου το blog, είναι πάρα πολλά. Η διάδραση μεγαλώνει. Η διάδραση με το κοινό. Μεγαλώνει και με αγχώνει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διαχειριστώ κάποια στιγμή. Εγώ τι βλέπουμε τώρα. Α, συγγνώμη, σε διέκοψα. Δεν ξέρω, βλέπω πώς είναι. Αυτό είναι παλιά. Να βλέπω θάλασσα με αυτό. Επειδή είδα έναν καρχαρία κάπου εκεί, ήθελα να σε ρωτήσω για την λίστα σου. Τι έχεις κάνει τικ. Εντάξει, έχω κάνει τικ. Τώρα άρχισε να ζηλεύει. Καρχαρία. Τι σου λέει. Καρχαρία, σίγουρα. Καρχαρία. Πρέπει να είδε τη Δελφίνη, νομίζω. Και ήταν στην Αίγυπτο. Δεν την έβγαλε. Δεν την είδα, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν Δελφίνη. Στην Αίγυπτο πήγαμε και πήραμε το δίπλωμα scuba diving. Τικ. Έχω κάνει skydiving και στο Μαϊάμι και στη Χαβάη. Και στα Χανιά, εδώ στην Κρήτη. Ναι, ναι. Μην μόνο στα Χανιά. Έχω δει πιγκουίνο. Αυτό ήταν το καλύτερό μου, να ξέρεις. Είχαν παίξει τα νέα μου το Στην Παταγωνία είχαμε πάει. Α, Παταγωνία. Ναι. Παγετώνες. Στα ηφαίστεια. Στα ηφαίστεια στην Αιθιοπία, Χριστέ μου. Φοβερό ταξίδι. Και το πιο επικίνδυνο που έχω κάνει μέχρι τώρα ήταν αυτό. Στο ηφαίστειο. Ναι. Είχαμε trekking όλο το βράδυ για να φτάσουμε εκεί, να είμαστε ξημερώματα. Πολύ κουράστη το trekking. Βράδυ τώρα, στο πουθενά, με τους φακούς. Να ανεβαίνει στο βουνό. Και δεν κάνατε στάση. Κάναμε λίγο. Τύπου λίγο να ξεκουραστούμε και να συνεχίζαμε. Ήσταν πολλά άτομα τότε. Ήμασταν πολλά άτομα. Και έφτανε πάνω και η καρδιά μου, να ξέρει, όταν φτάναμε πολύ κοντά στο ηφαίστειο και έβλεπε. Ήταν κόκκινη η καπνή. Mm. Τη λάβα δεν την πολύ βλέπαμε γιατί εκείνη η μέρα που πήγαμε είχε πολύ καπνό. Mm. Αλλά την άκουγε. Ακούγε να κοχλάζει. Mm. Και ήταν, ήσουν στο όριο και από κάτω ήταν η λάβα. Και λες τώρα, θα σπάσει αυτό που είμαι πάνω και πατάω. Δεν θα σπάσει. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Η αλλά μαμά σου, παιδί μου, δεν έχει πάθει τίποτα με όλα αυτά που έχει πάθει. Μαμά μου, πραγματικά. Δεν ξέρει. Τα σώσει, αλλά μην βλέπει. Και πολύ λόγω είναι το μπαμπά μου, να ξέρει. Λογικό, εμένα δει. Εμένα θα έχει στείλει ελικόπτερο να μαζέψει. Όταν είσαι στα ταξίδια, μιλάς, επικοινωνείς μαζί του. Όχι πολύ. Γενικά δεν έχω αυτό το μαμά-μπαμπά τηλέφωνα καθόλου. Η αδερφή μου πιο πολύ. Εγώ δεν είμαι τόσο attached. Είμαι λίγο πιο. Τι καλά κάνεις, γιατί εγώ αν ήμουν τον κόσμο μου. Δεν ξέρω στην κατάσταση θα ήμουν. Εντάξει, τα πιο πολλά τους τα έχω πει μετά. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Skydiving, μετά που τελείωσα και κατέβηκα, τους λέω έκανα skydiving. Και μου λένε εννοείς το νερό, scuba diving. Λέω όχι, πήρες αυτερό πλάνο.
Ναι, ήταν μόνη της ταξί στην Ταϊλάνδη, θυμάμαι καλά. Έχω πάει μόνη μου Χαβάη. Μόνη σου? Μόνη της. Μόνη μου. Μόνη σου. Πήρα το μπουγαλάκι μου και πήγα. Και λες θα πάω. Γιατί δεν έβρισκα παρέα. Α, για πολλά χρόνια δεν έβρισκα παρέα, να ξέρεις. Τα τελευταία 4. Έχω πολύ μεγάλη παρέα τώρα, ευτυχώς. Είμαστε 10, μπορεί να φτάσουμε και 15 άτομα. Έχει και το αγόρι σου. Έχει το αγόρι μου, να είναι καλά. Δεν ξέρεις τι σκεφτόμουν τις προάλλες. Επειδή είστε τόσο ωραίο ζευγάρι. Σε ευχαριστούμε. Περιμένω να δω να σχολιάσω τον Δημήτρη. Δεν σου έστειλε με τον Δημήτρη. Πρέπει να έχω όχι. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο αγόρι και επειδή είπε την παρομοίωση με την ηθοποιό αυτή που θα την ψάξω μετά. Τι λέξει, Ρέν. Δεν είναι ηθοποιό. Μοντέλο είναι. Κάνα τι κάνει με την ηθοποιό. Θα την ψάξω. Νομίζω ότι μου διαφεύγει. Με διαφεύγει, θα την ψάξω. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι ο Δημήτρης με τη Δανάη. Και έχουν κάνει φωτογραφίσει μαζί, να ξέρει πολλέ. Είναι τέλειο ζευγάρι, σαν από τα περιοδικά. Λοιπόν, εγώ. Πώ ήταν η Αλέξη με τον Τζέι. Που τον έχει γνωρίσει, τον Τζέι Άλβαρε. Τι είναι λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ, πριν, γιατί δεν έχουμε κλείσει ακόμα, θα σας ρωτήσω ακόμα okay. κάτι, αλλά θέλω να ευχηθώ να σας δούμε, να σε έχω ξανά εδώ και εγώ και η Ευγενία, να σας δούμε και τους δύο μαζί, να έχετε κάνει καριέρα σε ένα blog μαζί, το ζευγάρι, ναι. Πώς είναι αυτό το couples travel, the world, κάπως έτσι ρε παιδί μου. Couple να... golf σίγουρα. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει πολύ να ταξιδεύουμε με τον Δημήτρη, έχουμε κάνει μόνο ένα μεγάλο στο Μπαλί, ταξιδεύουμε πολύ καιρό μαζί. Λονδίνο, δεν ήσταν... Έχουμε πάει Γερμανία. Γερμανία. Βερολίνο. Αλλά είναι τόσο cool, γιατί φαίνεται. Το πρώτο ταξίδι ήταν στο Μπαλί, που είχαμε μαζί εκτός Ευρώπης και ήταν τόσο cool και άνετος και ήμουν κι εγώ τόσο άνετη και ναι, δεν ένοιαζε. Αλλιώς δεν είσαι. Ενώ δεν ήταν καταπιστικός, παράξενος, περίεργος, ξέρεις, να αγχώνεται με το που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Το είχε βρει και όλο πάνω μου. Τέλεια. Πολύ, πολύ εύκολο στο ταξίδι. Άντε και στο επόμενο σύντομα να μας έρθουμε καινούργιες φωτογραφίες και βιντεάκι και βίντεο. Θέλουμε. Να κάνεις κανένα extreme. Μου ζήτησες βίντεο, αλλά αλήθεια δεν πρόλαβα να σου στείλω τίποτα. Δεν πειράζει, ξέρεις, τη σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή όταν σου ζητήσω, γιατί θα ξαναρθείς να ξέρεις, να βγάλεις, θυμάσαι αυτό με αυτόν τον τέτοιο που πήγαινε και έκανε με τις κόμπρες, πώς το λένε, Go Wild. Το ξέρεις αυτόν όχι. Που κάνεις στο Netflix το Go Wild. Όχι, αλλά θα το δω. Ένας, τι κάνει, ένα που πιάνει τις κόμπρες και κάνει τα πιο τρελά, τα πιο extreme σε κάθε χώρα. Αυτό σου λείπει ακόμα, με την κόμπρα να μας έρθει. Παναγία, κοίτα. Δεν φοβάμαι τα ρεπετά, αλλά δεν είμαι και τόσο να τα πιάνω και να τα κάνω. Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά το δελφίνι όμως ίσως να... Το δελφίνι είναι, το είδαμε να κολυμπάει. Να κάνετε βιντεάκια σαν ένα do you travel είναι ένα που τέλειο. Κοίτα, αν θέλω σε αυτό το επίπεδο να κάνω και βίντεο, θα είμαι πολύ μπροστά να ξέρεις. Μα είσαι τόσο τέλειο φωτογραφικό υλικό, γιατί όχι. Πολύ καλά τα πας. Γιατί πρέπει να έχω κάποιον να... Εντάξει, τη φωτογραφία τη βγάζει. Το βίντεο τώρα. Είναι drone, δεν είναι τέτοιο. Ναι, θέλει πιο πολύ δουλειά. Έλα, αυτό το μάθεις. Θα τα καταφέρεις. Βλέπω να γίνεται. Τα καταφέρνει την αλήθεια. Πάρε το Στέλιο μαζί σου. Θες να είσαι μαζί μου, αλήθεια. Ωραία, θα το συζητήσουμε για το επόμενο. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ ξέρω να αρχίζω με κάμερα, μα είναι έτσι να με παίρνει. Και δεν βγαίνουν και τόπο. Δεν βγαίνουν και sorry. Λοιπόν, Δανάη, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η ώρα που ήρθες. Θέλουμε και άλλο να σε ρωτήσουμε. Δηλαδή, έχω τώρα πάρα πολλές απορίες. Ό,τι θες να ρωτάς μετά. Την επόμενη φορά. Εντάξει. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να κλείσω, αλλά εντάξει. Στο επόμενο επεισόδιο πήγα να πω. Στην επόμενη εκπομπή θα με νευριάσει το ίδιο, θα έχω φέρει λίγο ένα χαμομηλάκι να ηρεμήσω. Θα σου έχει φέρει στην επόμενη εκπομπή, θα σου έχει φέρει εισιτήρια. Ναι, πού θες να πας. Παντού, δεν με νοιάζει. Θα φύγω από εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι, δεν το λέω για κάποιο λόγο, αλλά θα ήθελα να ταξιδέψω. Τώρα μου έχει λείψει το ταξίδι. Δανάη, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά ταξίδια. Είσαι πηγή έμπνευση. Ναι. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.